Καταρχάς συγχαρητήρια, χαίρομαι πάρα πολύ που πάνω στην κρίση καταφέραμε με συνοπτικές διαδικασίες και αντιμετωπίσαμε μια γραφειοκρατική δυστοκία του συστήματος που καταλαβαίνω ότι εάν δεν παρεμβαίναμε σύντομα η σχετική άδεια διάθεση θα μας έπαιρνε κανένα χρόνο και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που καταφέραμε και επιταχύναμε τις διαδικασίες που θα υπάρχει από ό,τι γνωρίζω πια επάρκεια αντισηπτικών στην αγορά και αυτό που γίνεται και ότι αυτό γίνεται με εγχώρια παραγωγή. Κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και συνολικά, αγαπητέ Άδωνη, την επόμενη μέρα, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε προϊόντα, παραγωγή προϊόντων στην Ελλάδα, ώστε να υποκαταστήσουμε εισαγωγές, ειδικά σε κρίσιμα προϊόντα, τα οποία μπορούν να μας χρειαστούν σε μια στιγμή κρίσης. Οπότε, εγώ θα ήθελα να ακούσω από εσάς, να ξεκινήσω με σένα, Υπουργέ, για το πώς έτσι δρομολογήθηκε όλη αυτή η διαδικασία, και μετά να ακούσω και δύο κουβέντες για το πού είμαστε παραγωγικά και τι άλλο ενδεχομένως να χρειάζεται να κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τα πράγματα είχαν ως εξής. Ο φίλος μας, ο κύριος Μενέλαος, επικοινώνησε μαζί μου μέσω email στην αρχή αυτής της κρίσης και μου εξέφρασε την επιθυμία της βιομηχανίας Παπουτσάνης να παράξει αντισηπτικά για να βοηθήσει τη χώρα στην προσπάθεια αντιμετώπισης του κορονοϊού. Εγώ ενημέρωσα πάντα τον άνθρωπο που έχω για τις δικές αποστολές, τον κύριο Παθανάση, και ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορεί να λυθεί. Τον στείλαμε τον άνθρωπο στον ΕΟΦ. Η αρχική απάντηση του ΕΟΦ ήταν πράγματι ότι θα χρειάζεται περίπου 1,5 χρόνο να πάρουν άδεια παραγωγής. Σας είχα ενημερώσει και εσάς φυσικά τότε. Και κατόπιν και της δικής σας εντολής, κάναμε αυτή την παρέμβαση προς τον ΕΟΦ. Δεν ήταν αρχικά εύκολη, κυρίως διότι ο ΕΟΦ έχει μια πολύ σκληρή εσωτερική γραφειοκρατία, η οποία δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να αφήσει την άδεια παραγωγής να βγει γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, νομοθετήσαμε. Την τροπολογία την έγραψε ο κ. Παθανάσης με τα χεράκια του, μία προς μία λέξη, και την πήγαμε στη Βουλή. Πήρε ομόφωνη στήριξη από τα κόμματα. Αυτό έχει τη σημασία του, διότι μας δίνει και την πολιτική ισχύ να μην μπορεί κανείς να μας πει οτιδήποτε από αυτού του θέματος. Στη συνέχεια πήγε η βιομηχανία Παπουτσάνης, έκανε την αίτηση για την άδεια διάθεσης του προϊόντος του ΝΕΟΦ. Πράγματι, εκεί πια ο ΝΕΟΦ στη δεύτερη φάση έδωσε την άδεια πολύ γρήγορα, εντός 2 ημερών. Και ήμασταν σε μια επικοινωνία να δούμε πώς πήγαν οι δεξαμενές και οι αγορές της εθνικής αλκοόλης κτλ. Όλα αυτά γίνανε on time. Και από ό,τι ξέρω, σήμερα έχουμε να μας δείξουν και ήδη παρασθέντα προϊόντα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Πολύ, πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, Μενέλα, για πες μας τώρα τα πράγματα από τη δικιά σας πλευρά. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι. Εντάξει, μπορεί στην πρώτη προσέγγιση να υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά το γεγονός παραμένει, για να είμαστε και θετικοί, ότι 21 Τρίτου ημέρα Σάββατο είχα τις πρώτες επικοινωνίες με τον Υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση και τον κύριο Γεωργιάδη, και την Κυριακή 5 Τετάρτου, την προηγούμενη Κυριακή, κάναμε την πρώτη μας παραγωγή. Εν τω μεταξύ είχαν βγει όλες οι άδειες, όντως αυτή τη στιγμή βγήκανε κατά παρέκκληση οι άδειες. Εμείς από την πλευρά μας κάναμε ό,τι έπρεπε για να είμαστε εντάξει και την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσουμε την άδεια για να πάρουμε την κανονική άδεια από τον ΕΟΦ για την κανονικά παραγωγή αλκοολούχων αντισηπτικών. Οπότε θεωρώ ότι πραγματικά και η πολιτεία και εμείς λειτουργήσαμε άψογα, σε απόλυτο πραγματικό χρόνο. Και σε αυτό βοήθησαν όλοι. Βοήθησε ο κύριος Βεσιρόπουλος από το Υπουργείο Οικονομικών με τα Τελωνία και τα Χημεία και ο ΕΟΦ. Και όλοι βοηθήσαμε πραγματικά και νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Ναι. Κύριε Δροκάρη, θα μας πείτε και εσείς δύο κουβέντες για την παραγωγική διαδικασία. Και να μας δείξετε. Έχουμε την γραμμή παραγωγής των 24 ml. Τα 24 ml, Μενέλα, είναι η συνηθισμένη, είναι το μικρό, έτσι, δεν είναι? Εμείς αυτές τις βγάζουμε 24, 60 και 300. Μάλιστα. Το 24 ml, το σημείο που γίνεται η κλήρωση των θυαλών, με απομετρικές βαλβίδες ώστε να έχουν μεγάλη ακρίβεια στην κλήρωση. Οι θυάλες έρχονται σε δύο σειρές, είναι διπλή αυτή η γραμμή. Οι φιάλες αυτές, θέλω να πω, παράγονται από εμάς του Λιτανού κτηρίου, όπως και τα κόμματα.
Οι γραμμές αυτές είναι τελείως αυτόματες. Να πούμε ότι αυτή η γραμμή κανονικά γεμίζει μου καλά και μου πάνε στα Hilton της Ευρώπης, γιατί όλα τα Hilton της Ευρώπης τα καταλαβαίνουμε εμείς. Ναι. Και εδώ πιένει το τελικό προϊόν. Το οποίο, Μενέλαε, αυτή τη στιγμή είναι, έχουμε βασικά ένα προϊόν ή έχουμε και διαφορετικές έτσι, συνταγές, ναι. Όχι, αυτή τη στιγμή, επειδή είναι στα πλαίσια του, της καταπαρέκλησης συναντίας, ναι, παράγουμε μια συγκεκριμένη συνταγή που μας είπε από την άλλη εβδομάδα με το που θα βγει η κανονική άδεια, έχουμε και άλλες ιδέες να κάνουμε και άλλα πράγματα. Μάλιστα. Εδώ βλέπετε τη συσκευασία που... Βγαίνει στη Λιανική, πόσο βγαίνει το μπουκαλάκι αυτό περίπου? Τα 24 ml. Εμείς σαν εταιρεία γενικά προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε δίπλα στην κοινωνία και στους Έλληνες και κάνουμε διάφορες ενέργειες. Αλλά ειδικά το συγκεκριμένο, επειδή ακριβώς θέλαμε να, και λόγω της κερδοσκοπίας που έχει γίνει το τελευταίο καιρό, έχουμε γράψει και την τιμή πάνω στην ετικέτα. Το μικρό μπουκαλάκι βγαίνει στο μισό ευρώ, 50 λεπτά, και το μεγάλο μπουκαλάκι των 60 ml βγαίνει στα 70 λεπτά. Επομένως είμαστε πάρα πολύ χαμηλά, σε αυτό έχουν βοηθήσει και τα σούπερ μάρκετ και αυτά δουλεύουν με ένα χαμηλότερο περιθώριο κέρδους από ό,τι δουλεύουν οι συνήθως. Μένουν να έχει ο κόσμος αντισηπτικό αυτές τις δύσκολες ώρες και μια πολύ προσιτή τιμή. Είναι μακράν η χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτή είναι η χαμηλότερη τιμή της αγοράς, πρόεδρε. Παράγουμε ανταγωνιστικά αντισηπτικά. Ναι. Να ρωτήσω, παραγωγική δυνατότητα και αυτή τη στιγμή η εικόνα, Νίκο, είναι ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια αντισηπτικών στην αγορά, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι τώρα και με την προσθήκη της παραγωγής του Παπουτσάνη. Υπάρχει περίπου 700.000 τεμάχια. Τώρα με τον περιορισμό που έχουμε βάλει, οι ανάγκες μας φτάνουν στο 1 εκατομμύριο. Πριν βάλουμε τον περιορισμό, ξεπερνούσαν το 1,5 εκατομμύριο. Τώρα με την παρουσία της εταιρείας Παπουτσάνη θα είμαστε με επάρκεια και είμαστε, θέλω να σας πω κύριε Πρόεδρε, η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που θα έχουμε επάρκεια στα αντισηπτικά και που θα βρίσκονται σε σούπερ μάρκετ. Επομένως αυτό είναι, και θέλω να σας πω επίσης ότι βλέπετε η δύναμη της βιομηχανίας που από την στιγμή, από την πρώτη στιγμή έχετε στηρίξει, πώς εξελίσσεται και πώς μέσα σε ένα μήνα η ελληνική βιομηχανία μπορεί να αναπτυχθεί τόσο πολύ γρήγορα που να αυξήσει κατά 300% κατ' ουσίαν την παραγωγή. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ όλους για την ταχύτητα με την οποία καταφέραμε και διεκπεραιώσαμε αυτή την αποστολή. Και νομίζω ότι αποδείξαμε για άλλη μια φορά όταν δουλεύουμε με συντονισμό το κράτος, ο ιδιωτικός τομέας, έχουμε δυνατότητα να καλύψουμε, κινητοποιώντας και τις δυνάμεις της αγοράς, τις ανάγκες των καταναλωτών σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Εξάλλου, Παπουτσάνη είναι μια εταιρεία η οποία είναι ταυτισμένη με την ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε με τέτοια ταχύτητα και που πήρε η ίδια την πρωτοβουλία να προσθέσει μεγάλη παραγωγική δυνατότητα αντισηπτικών σε αυτή τη συγκυρία στην αγορά. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ζητήματα πρώτης ύλης εθυλικής αλκοόλης έχουμε αυτή τη στιγμή ή το έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα? Αυτή τη στιγμή, υπάρχει επάρκεια εθυλικής αλκοόλης έως το τέλος του μήνα. Αναμένονται εισαγωγές, παρακολουθούμε την αγορά πολύ στενά. Παρακολουθούμε τους εισαγωγείς, τι παραγγελίες έχουν δώσει και πότε παραλαμβάνουν. Πάντως έως το τέλος του μήνα δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή παράγουμε 150.000 24ωρο από τα email βάση. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε και 300.000 που είναι 60.000 στο 24ωρο, αλλά όχι κάθε 24ωρο. Και όσο υπάρχει ανάγκη, μπορούμε να βάλουμε άλλα 60.000 την ώρα πάλι 60.000. Οπότε γιατί θεωρώ ότι έχουμε επάση που υπάρχει αρκετό, ότι από εκεί πέρα είναι με τι θα βρει. Ωραία. Πολύ ωραία. Και μην ξεχνάμε βέβαια, ότι δεν μιλάμε μόνο για αντισηπτικά, μιλάμε και για σαπούνια, έτσι δεν είναι? Διότι αν κάτι έχει αποδειχθεί και θα μας συνοδεύσει και μετά την πάροδο της επιδημίας, είναι η προσοχή στην ατομική υγιεινή και στο καλό πλύσιμο των χεριών. Και θέλουμε ελληνικά σαπούνια και όχι εισαγόμενα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.